Γι' αυτό η υπόθεση τώρα είναι στον εισαγγελέα για τη διανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα και χωρίς την ελάχιστη δραστηριότητα, χωρίς και τα δύο, είναι παράνομο. Στις Μοίρες βρέθηκε η ομάδα εργασίας αγροτικής πολιτικής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ανοιχτή συζήτηση με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης με επίκεντρο τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις τους. Δυστυχώς αυτό που εισπράττουμε και σε σύγκριση και με την τελευταία φορά που είχαμε έρθει πριν από κάνα χρόνο είναι μεγαλύτερη κατήφια για να μην πω απόγνωση του αγροτικού κόσμου. Για μένα το μεγάλο θέμα είναι το κόστος της παραγωγής. Έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το Υπουργείο, ειδικά για την Κρήτη, δεν δίνει σημασία. Με το μέρος των παραγωγών τάσεται η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας και δηλώνει πως οι παρεμβάσεις στις αποφάσεις της ισχύουσας κυβέρνησης θα συνεχιστούν μέχρι να έρθει η δικαίωση. Παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής μπορούν να γίνουν. Η βασική μείωση, επειδή η ακρίβεια αυτή οφείλεται στην τιμή της ενέργειας, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και σε όλες τις πηγές ενέργειας, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες καθολικά και τρίτον κίνητρα έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το κόστος. Δεν είναι αξεπέραστα αυτά τα προβλήματα για να πάρει ο κόσμος τα χρήματα που έχασε. Απλώς πρέπει να υπάρχει βούληση και να δοθεί η πολιτική εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πολιτική αν θέλετε οδηγία, ούτως ώστε να διορθωθούν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώνονται. Στο τραπέζι έπεσαν και προτάσεις για να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που καίνε τους αγρότες με σημείο αναφορά στην πληρωμή των επιδοτήσεων. Προτάσεις από τον κύριο Αρχοβίτη για το κλιμάκιο του είναι καλές, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση. Όταν έρθουν στην κυβέρνηση θα δούμε τι θα μας πούνε για τα θέματα αυτά. Αυτή η αποτυχία της κυβέρνησης στην πληρωμή δείχνει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον αγροτικό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι στα τελειώματα, είναι σε αποδρομή, τελειώνει η θητεία της, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη προοδευτική κυβέρνηση που θα υπάρχει για τον τόπο. Πιστεύω και στη συνάντηση που θα έχουμε αύριο, 6 ώρα, μια παναγροτική συνάντηση στο Ηράκλειο, να δημιουργηθούν οι προοπτικές εκείνες που χρειάζονται για να ενσκύψει επιτέλους το Υπουργείο στα μεγάλα ζητήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας των αγροκτηνοτρόφων αναμένεται να συνεχιστεί στη σκιά των αυριανών αποφάσεων, καθώς όπως όλα δείχνουν, οι νέες κινητοποιήσεις είναι πρώτων πυλών.